γενικά έχουμε έρθει σε ένα, θα έλεγα, έχουμε εισέλθει σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ περίεργο. Δηλαδή υπάρχουν και ανατιμήσεις, υπάρχουν και υποτιμήσεις, υπάρχουν και σταθεροποιήσεις. Παρατηρούμε δηλαδή ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο κανείς να εκτιμήσει την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στην αγορά, και αυτό γιατί συντελούνται και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, είτε παράγοντες που έχουν αναλυθεί πάρα πολύ καιρό, όπως ο πόλεμος με την Ουκρανία και τη Ρωσία, τα θέματα που υπάρχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι κλιματικές αλλαγές και βέβαια οι πρώτες ύλες που έχουν αγοραστεί από μεγάλες παραγωγικές εταιρείες σε υψηλές τιμές, που συνεχίζονται και βλέπουμε θέματα, αν θέλετε, ακρίβεια στην αγορά, χωρίς βέβαια να αποκλείω ότι υπάρχουν και κάποια θέματα ισχοκέρδειας, που είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και που και θεωρώ ότι πρέπει να επέμβει η πολιτεία. Τώρα, στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις σε θέματα, σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, γύρω στο 4 με 5%. Θα υπάρχουν όμως και αντίστοιχες υποτιμήσεις, όπως σε προϊόντα που έχουν να κάνουν ειδικά σε ιδιωτική ετικέτα, σε θέματα πιο πολύ σε κατηγορίες όπως ζυμαρικά και σε κάποια προϊόντα γαλακτομικής φύσεως που προέρχονται από το γελατινό γάλα, που εκεί θα δούμε μία μείωση και εκεί γύρω στο 5 με 8%. Βέβαια, στις ανατιμήσεις ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα, λόγω της έλλειψης του κακάου, ειδικά λόγω των κλιματικών αλλαγών και επειδή και στη Λατινική Αμερική αλλά και στη Νότια Αφρική που υπάρχουν και οι μεγάλοι παραγωγοί, θα δούμε μια αύξηση περίπου στο 5 με 10% ίσως και παραπάνω, καθώς το κακάο είναι μια βασική πρώτη ύλη που από αυτό προέρχονται και παράγονται και σοκολάτες αλλά και πάρα πολλά άλλα είδη, τα οποία θα δούμε και αυτά να ανατιμούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά από αρχές του Αυγούστου και μετά. Η εξέλιξη τώρα ότι η Ρωσία αποσύρεται από την Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας στην ελεύθερη διακίνηση των σιτηρών δημιουργεί προβλήματα, και ήδη με το άκουσμα της είδησης τα σιτηρά πήραν μία αύξηση διεθνώς γύρω στο 3,5%, και ανησυχώ ως εκτιμητής ότι αυτή η αύξηση θα είναι πολύ παραπάνω το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να πιθανόν να αγγίξουν τις τιμές των ζυμαρικών, όχι μόνο σε προϊόντα που παράγονται και κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο, αν θέλετε, κόσμο. Όσον αφορά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις μειώσεις, τις αυξήσεις. Κοιτάξτε, τα στοιχεία της Ελστάτ που μπορώ σίγουρα να σας πω για τον Απρίλιο, συγκρίνοντας τον Απρίλιο του 2022 με 2023, ο όγκος πωλήσεων είναι μειωμένος κατά 5,2%, αγγίζοντας όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και λιγότερα έπιπλα και λιγότερη ένδυση πήρε ο καταναλωτής. Πλέον στο σούπερ μάρκετ παίρνουμε μόνο η αγοραστική δύναμη έχει ελαττωθεί, έχει μειωθεί των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται στα εντελώς απαραίτητα και κυρίως στην κατηγορία των τροφίμων, αγνοώντας τις υπόλοιπες κατηγορίες. Όμως ο τζίρος θεωρείται γύρω στο 1-1,5% αυξημένος. Γιατί η αξία λόγω των ανατιμήσεων έχει πάρει μια προστιθέμενη αξία. Οι πωλήσεις όμως έχουν υποχωρήσει αισθητά σε όλες τις κατηγορίες, εφόσον οι καταναλωτές δεν έχουν το ανάλογο εισόδημα να ανταποκριθούν σε αγορές που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή, αν θέλετε, ακόμα μπορώ να σας πω και στις διακοπές. Περιορίζονται πάρα πολύ σε πιο λογικόμερες διακοπές, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν και να μπορούν να κάνουν και τις διακοπές τους, τη χαλάρωσή τους.